Καλησπέρα, Νίκο. Καλή εβδομάδα. Πώς είστε, κύριε Παπαδόπουλε? Καλά λέμε. Μπαίνουμε σε μια πολύ γεμάτη εβδομάδα με παιχνίδια, με ανοιχτά μέτωπα στις μεταγραφές. Έχει αρκετά για τον Αργαρική. Να ξεκινήσουμε με τα φρέσκα, διότι υπάρχει πριν περίπου μια ώρα μια ανακοίνωση της Θέλτα, η οποία ενημέρωσε επίσημα ότι μετά από μια ανταλλαγή αλληλογραφίας με την πλευρά του Μίνα, είναι υποχρεωμένη να τον εντάξει ξανά στις προπονήσεις της. Ο παίκτης ήταν σε αργία, να το πω έτσι, λόγω της γνωστής υπόθεσης, αλλά ζήτησε, απέτησε στην ουσία, κινήθηκε νομικά και η Θέλτα δεν έχει την επιλογή να μην τον εντάξει ξανά στις προπονήσεις. Η Θέλτα, η οποία προετοιμάζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι αναγκασμένη πλέον να εντάξει ξανά στις προπονήσεις το μήνα. Μάλιστα στην ανακοίνωση της αναφέρει ότι ο παίκτης έχει απορρίψει πρόταση από ομάδα άλλου πρωταθλήματος. Δεν διευκρινίζει βέβαια αν είναι ο Άρης ή όχι, γιατί ο παίκτης μπορεί να έχει πρόταση και από τα Αραβικά Εμμυράτα, τα οποία όντως είχαμε διαβάσει στην Ισπανία, τα έχει απορρίψει. Αυτό είναι μια καινούργια εξέλιξη με τον μήνα, χωρίς να σημαίνει ότι αλλάζει κάτι σε αυτά τα οποία μεταφέραμε και νωρίτερα για τον Άρη, διότι είναι μια κρίσιμη εβδομάδα, έτσι προηγείται μέσα και το ρεπορτάζ και για τον μήνα και για τον Μάνο Γκαρσία. Είναι πιθανό να υπάρξει και ένα ταξίδι του Τόδωρου Καρυπίδη στην Ισπανία μέσα σε επόμενα 24 ώρα. Για αυτές τις υποθέσεις, ίσως και όχι μόνο, αλλά το βάρος αυτή τη στιγμή από τον ισχυρό άνδρα του Άρη πέφτει σε αυτούς τους δύο. Ναι. Για να τελειώσει. Διαφορετικές υποθέσεις βέβαια, γιατί με τον μήνα στην ουσία είναι, η ουσία είναι να ικανοποιηθεί η χιχόνη οικονομικά και κυρίως στην καταβολή των χρημάτων. Γιατί με τον παίκτη Άρη θα έχει βρει, άσχετα τι γράφουν οι Ισπανοί. Γιατί αυτό το έκανε ο Άρης και ο Καρυφής στην περίπτωση του Γκαρσία είναι ότι πάνε τον Παροσφή και τον Καμαρά. Δηλαδή θα στα δώσω θεματικά. Ναι. Και εκεί κολλάει λίγο το θέμα με την, με τη μεταγραφή του, να ικανοποιηθεί ο Ισπανικός Σύλλογος και να μπορέσει να τελειώσει και αυτό το ζήτημα του μήνα. Είναι αυτή η πολύ δύσκολη περίπτωση που περιγράφω όλο αυτό το διάστημα και εξαρτάται καθαρά από τον παίχτη. Αν δηλαδή θα δεχθεί να μπει σε αυτή τη δικασία και να έρθει ένα πρωτάθλημα όπως είναι το ελληνικό. Τώρα η απόφαση να επιστρέψει στην προπονήση της Θέλτα δεν ξέρω πώς μπορεί να μεταφραστεί. Μπορεί να μην είναι και καλό για τον Άρη, μπορεί να μην σημαίνει και κάτι. Σε κάθε περίπτωση ο Καρυπίδης ήταν προετοιμασμένος εξ αρχής ότι αυτή η επιμονή την οποία δείχνει σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να πάρει λίγο χρόνο και φυσιολογικό. Και αν ο Άρης νομίζει ότι δεν τελειώσει ούτε αυτή την εβδομάδα, δεν έχει κάτι νεότερο κυρίως με τον μήνα γιατί τον Καρυπίδη νομίζει θα τελειώσει, θα κινηθεί για άλλες επιλογές που έχει στη λίστα του για το θέμα του Φορ. Πολύ πιο ζητά κινείται και με το Στόπερ. Υπάρχουν και πληροφορίες από χθες που λένε ότι ο Άρης κοιτάει λίγο παραπάνω προς Ισπανία για κεντρικό αμυντικό και θέλει να κάνει μάλιστα από ό,τι ξέρω εγώ μια κίνηση με έναν παίχτη που είναι κοντά στα επίπεδα του Φαμπιάνου και του Μπράμπετς. Όχι δηλαδή απλά να πάρουμε ένα να συμπληρώσουμε. Θέλει μια τέτοια κίνηση. Ένα παίχτη που κάλλιστα μπορεί να αγωνιστεί οποιαδήποτε στιγμή στην εντεκάδα και να αποδίδει πάνω κάτω όπως αποδίδουν αυτοί οι δύο. Και μέχρι το τέλος του καλοκαιριού δεν ξέρω αν θα κάνει και κάποια ακόμα προσθήκη στη συγκεκριμένη θέση. Έφτασε η Γκόμελ πριν από λίγο. Προσγειώθηκε 9 και 10 στη Θεσσαλονίκη. Μακρύ ταξίδι. Γιατί ξεκίνησε από εκεί που για τη βάση της πήγε χθες στον Μπρέστ στη Λευκορωσία, έκανε προπόνηση. Ήρθε σήμερα μέσω Βαρσοβίας και θα μείνει εδώ μέχρι την μεθεπόμενη Πέμπτη. Δεν έχει υποχρεώσεις το Σαββατοκύριακο στην Λευκορωσία από ό,τι είδα και το καλεντάρι. Τέλεια. Είναι και το δεύτερο παιχνίδι πάλι στο Βικελίδης, οπότε η Λευκορώση 10 μέρες θα την Χαλκιδική δεν έχει. Θα είναι. Τέλεια. Θα περάσουν. Φυσικά και τα παιχνίδια με τον Άρη. Περιμένουμε να μάθουμε και το πρόγραμμα για Τετάρτη. Θα έχουμε και συνεντεύξεις τύπου, θα έχουμε και προπονήσεις. Ναι. Θα έχουμε αυτά που αρέσουν και σε εμάς, αρέσουν και στον κόσμο. Γεμίζουν σιγά-σιγά οι μέρες πάνω από το κομμάτι. Περιμένουμε και με το Ζερβίνιο το τυπικό της υπόθεσης να δηλωθεί δηλαδή στη λίστα της UEFA, όχι για να παίξει φυσικά βασικός, ο Ζερβίνιο για να έχει και ο κόσμος μια εικόνα, έχει καλά εργομετρικά από ζωνικά άνθρωποι της ομάδας, καλύτερα από αυτό που περιμένανε, το πρόβλημά του όμως αυτή τη στιγμή είναι η φυσική κατάσταση. Ναι. Για να φτάσει σε ικανοποιητικά επίπεδα αγωνιστικής ετοιμότητας θέλει έναν μήνα τουλάχιστον ο Ιβοριανός. Μέσα όμως από τη δικασία των αγώνων, έστω και για 10-15 λεπτό, μπορούσε να τον βοηθήσει. Για να επιταχύνει λίγο τη διαδικασία. Το θεωρώ δύσκολο να παίξει την Πέμπτη, δεν θα έχει κλείσει ούτε εβδομάδα και χθες έκανε ατομικό κιόλας. Έχει κάποιες πιθανότητες για το μάτς της μεθεπόμενης Πέμπτης. Αν και επειδή είναι και ο Μπούργος, θα είναι και το Βικελίδης με κόσμο, αν βοηθήσει λίγο το σκορ,
θα είναι έκπληξη για μένα, αλλά τι να σου πω. Δεν μπορώ να το αποκλείσω. Μάλιστα. Μήπως και το δώσει 3 λεπτά. Επειδή στο δεύτερο μάτι νομίζω δεν θα υπάρχει κόσμο. Θα είναι και κλεισμένο το θυρών. Το δεύτερο παιχνίδι με την κόμμα. Ναι, που είναι γηπεδούχοι. Ναι, αφού είναι γηπεδούχοι Λευκορώσοι. Οπότε και αυτό παρουσιάζει το ενδιαφέρον. Μάλιστα. Ωραία. Άλλο. Αυτά κάτι άλλο. Σημαντικό. Όχι. Έτσι. Αυτό. Τα μεταγραφικά αυτά είναι το τοπίο. Τα αγωνιστικά είναι το τοπίο. Okay. Αυτά είναι τα κουκιά μέχρι στιγμής για τον Άρη και μια πολύ γεμάτη εβδομάδα όπως αναμένεται. Και αγωνιστικά και μεταγραφικά θα πω εγώ. Λοιπόν, Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλή καλά. Συνέχεια. Να είσαι καλά.